Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport, η πρώτη για το 2024. Βλέπετε, οι ανελειμμένες υποχρεώσεις μας επιτρέπουν να βγούμε έστω με καθυστέρηση 15 ημερών από την έλευση του νέου έτους. Στο ένα μικρόφωνο ο Χρήστος Γεωργίου, στο άλλο είναι ο Γιάννης Γιαννούλας, ο γνωστός συμπαρουσιαστής από το matchmoney.com.gr και φυσικά και την εφημερίδα Match Money. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Γιάννη, έχουμε πολλά και να σου πούμε. Καλή χρονιά, και καλή χρονιά. Καλή χρονιά πρώτα απ' όλα. Με υγεία, χαμόγελα, αισιοδοξία και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. 16 Γενάρη με πολλή δισογραφία να τρέχει επί καθημερινής βάσης, καθώς έχουμε μπει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του ποδοσφαίρου και έχουν δει πολλά τα ματάκια μας να γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Αναφορικά έτσι να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει προπονητή, έχει φέρει τον Φατίχ Τερίμ, έναν θρύλο του τουρκικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ανέλαβε τη θέση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παραλαμβάνοντας ένα Παναθηναϊκό από τη δεύτερη θέση σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, εκεί πέρα που βρίσκεται το ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια μετά από 17 αγωνιστικές, οι δύο τους είναι κοντά-κοντά. Είναι ισοβάθμοι. Ισοβάθμοι, χέρι-χέρι πλέον πηγαίνουν. Αυτά θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκονται τα παιχνίδια του μπάσκετ, καθώς έχουμε πλέον μπει στην 22η αγωνιστική της EuroLeague, η οποία θα μεταφερθεί τώρα το ερχόμενο τριήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή. Αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός την Πέμπτη, αλλά και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Δύο ομάδες οι οποίες φέτος έχουν διαφορετικούς ρόλους και θα τα πούμε γιατί στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν εχθές από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και σε διεθνές επίπεδο με τους κορυφαίους παίκτες από την FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Όπως πάντα έχουμε τη στήλη μας σαν σήμερα, έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουμε πόλο να πούμε για τις εθνικές μας ομάδες, βόλεϊ, καθώς υπάρχουν σήμερα δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και φυσικά αναφορά στο μπάσκετ και στην Elite League, λόγω Πανιωνίου και Μήλωνα, οι οποίοι αγωνίζονται και θέλουν να βρεθούν ξανά στα μεγάλα σαλόνια και οι δύο, μπορώ να πω. Βέβαια, αυτός που έχει το προβάδισμα μέχρι στιγμής είναι ο Πανιώνιος. Είναι ο Πανιώνιος, ναι, ο οποίος ισοβαθμεί με την Ελευθερούπολη στην πρώτη θέση και μάλιστα στο Σαββατοκύριακο είχαμε την ήττα του Πανιωνίου από την Ελευθερούπολη με 79-76. Μια Ελευθερούπολη η οποία αποτελεί τον κακό δαίμονα των Κιανέριθρων τα τελευταία χρόνια από τη στιγμή που βρέθηκαν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Ενώ ιτήθηκε και ο Μήλωνας από τον Πανερυθραϊκό με 83-80 και υποχώρησε στην τρίτη θέση, δύο νίκες πίσω από το δίδυμο κορυφής του Πανιωνίου και της Ελευθερούπολης. Και μιας που ξεκινήσαμε ανάποδα την εκπομπή, να πούμε για το Μήλωνα, την ανδρική ομάδα του βόλεϊ, η οποία αγωνίζεται σήμερα στην ΑΝΤ απέναντι στην τοπική ομάδα. Θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω για να πάει στα πρώιμη τελικά του ZEV Cup. Νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 3-2 στο κλειστό Κρίσος Πέρσης. Σήμερα η Ρεβάν θέλει μόνο νίκη ή έστω να το πάει στο 3-2 για να παιχθεί στο χρυσό σετ. Να πούμε από την άλλη, η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού αγωνίζεται και αυτή στην ΑΝΤ απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Έχασε 1-3 στο πρώτο παιχνίδι στο match. Σήμερα θέλει οπωσδήποτε τη νίκη, ανατροπή, έτσι ώστε να βρεθεί στην οκτάδα του Challenge Cup. Ο Ολυμπιακός από την άλλη επικράτησε τη Ζάξα της πρωταθλήτριας Ευρώπης με 3-0 σετ και είναι στη δεύτερη θέση του ομίλου και όλα δείχνουν ότι θα έχει και συνέχεια η ομάδα του Ολυμπιακού. Και μιας που κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά στο τι θα πούμε, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας επαφή με το χρονοτούλα από τη ιστορία. Πάμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα, καθώς έχουν συμβεί πολλά γεγονότα. Επίσης επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα
καθώς όταν υπάρχει πληθώρα, θα πούμε αυτά που έχουμε εντοπίσει εμείς και είναι τα πιο σημαντικά. Ξεκινώντας από το μακρινό 1896, όπου έχουμε το πρώτο κολεγιακό παιχνίδι μπάσκετ με 5 παίκτες, Chicago, Iowa 15-12, διεξάγεται στην Iowa City. Στα προηγούμενα παιχνίδια έπαιζαν 9 παίκτες. Έτσι λοιπόν άλλαξε και ο θεσμός. Πάμε στο 1971, όπου ο Βέλγος ποδηλάτης Φίλιπ Τις, τρεις φορές νικητής του γύρου της Γαλλίας 1912, 13 και 20, πεθαίνει σε ηλικία 81 ετών. Πάμε στο 1998, όπου η Εθνική Ομάδα Πόλων Γυναικών κατακτά την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Πέρθ της Αυστραλίας, νικώντας τον Καναδά με 19 στην παράταση, και ενώ 3 λεπτά πριν το τέλος της κανονική διάρκειας του αγώνα έχανε με double score 4-8. Πάμε στην ίδια χρονιά, όπου κάνουν πρεμιέρα στην ΕΠΑΕ οι τρεις δικαστήνες Χριστοφορή Μπακατσέλου, Μαρία Γαλάνη και Κατερίνα Πάντενα, μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής, οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη της αθλητικής διαιτησίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μετά πάμε στα πιο πρόσφατα, στο 2000, όπου μετά από 27 χρόνια ο Στέλιος Σημεωνίδης, με 20 χρόνια σφυρίγματα στην Α1 κατηγορία, αποχωρεί από την ενεργοδράση, μια εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνικού μπάσκετ. Την ίδια χρονιά ο Νίκος Νταμπίζα σημειώνει το πέμπτο του γκολ στον αγώνα Newcastle Southampton και γίνεται ο πρώτος αμυντικός στην Newcastle από το 1893, που πετυχαίνει γκολ σε δύο συνεχόμενους αγώνες. Πάμε το 2005, όπου ο Diego Maradona γίνεται μέρος του Ολυμπιακού, υπογράφει αυτόγραφα και αποθεώνεται από τους φιλάθλους όταν εμφανίζεται στο γήπεδο Καραϊσκάκη πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ηρακλή για τη 15η αγωνιστική. Και θα πάμε στο πιο πρόσφατο, ένα χρόνο πριν δηλαδή, όπου η 32χρονη ξυφομάχος του Παναθηναϊκού Δέσποινα Γεωργιάδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα της Πάθης Γυναικών στο Grand Prix της Τίμιδας, νικώντας στον τελικό την Ισπανίδα Λούτσια Μαρτίν Πορτουγκές με 15-12. Αυτά όσον αφορά τα καλύτερα που συνέβησαν σαν σήμερα 16 Ιανουαρίου, και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς εξελίχθηκε το φιλμ της 18η αγωνιστική πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League, με τα αποτελέσματα να είναι Ατρόμητος Όφη 1-1, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται αλλά να μην καταφέρουν να κρατήσουν το τρίποντο. Τον Ατρόμητο να ισοφαρίζει στο 98. Ακριβώς. Το Βαλένσια σε σκορ 1-1 και να διατηρεί το αίτητο για το 12ο παιχνίδι με τον Σάσα Ίντιτς στην τεχνική ηγεσία. Και είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες. Σε πρωτάθλημα και κύπελο, και αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος παίζει με τη Λάρισα. Στην επαναστατικό στο 16. Στην επαναστατικό του 1-1 του ALFC Arena. Το παιχνίδι στο Περιστέρι, 0-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Για τη φάση του 16 του κυπέλου. Και μετά από αυτή την παρένθεση να πούμε ότι σημαντική νίκη πέτυχε ο Πανσεραϊκός μέσα στη Λαμία επί της ομόνιμης ομάδας με 2-0, με τον Ουάρντα να είναι ο οργανωτής και εκτελεστής. Πώς το έλεγε παλιά το τραγούδι για Χαμπίμπι, πώς το έλεγε το Μάσε, όταν ήταν στον Ατρόμητο. Νομίζω πως ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς πώς πήγαινε το τραγούδι. Ναι, Θεός. Λοιπόν, στα άλλα παιχνίδια είχαμε Πανετολικός Άρης 0-4, χωρίς τον Μωρόν η ομάδα του Άρη. Ο Άρης έκανε εκτεταμένο rotation για με 9 αλλαγές. Για να προφυλάξει τους βασικούς του εν ώψη της αυριανής ρεβάνς κυπέλλου με την ΑΕΚ. Μετά το 0-0 του πρώτου παιχνιδιού. Και του βγήκε σε πολύ καλό και ξεκούρασε τους βασικούς και πήρε μια εύκολη νίκη και με ευρύ σκορ που δείχνει ότι ο Άρης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και μάλιστα αγωνίστηκε και ο Μανου Γκαρθία έπειτα από 354 ημέρες λόγω του σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο με τη ρήξη χιαστών. Και νομίζω επέστρεψε και στα γκόλ, σκόραρε. Ήταν δημιουργός ενός εκ των τόπων. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Αστέρας Τρίπολης Βόλος 1-0, με τον Μυριτέλο να είναι ο σκόρερ και να οδηγεί την ομάδα της Τρίπολης ψηλά στο στόχο που έχει βάλει να μπει στα play-off. Και οδηγεί και ο Μυριτέλο ψηλά τον εαυτό του στον πίνακα το σκόρερ. Έχει 9 γκολ και είναι ένα πίσω από τον Μωρόν του Άρη που είπαμε. Ακριβώς, και είναι μια αποκάλυψη ο Μυριτέλο για την ομάδα των Αρκάδων. Που πάντα βρίσκει και ανακαλύπτει
διαμαντάκια, είτε στην Ισπανία είτε στην Αργεντινή. Κηφισιά Ολυμπιακός 2-3 με ένα μάτς ροντέο. Επεισοδιακό παιχνίδι. Επεισοδιακό παιχνίδι με δύο ακυρωθέντα γκολ. Με πέναλτι, με ακυρωθέντα γκολ του Ολυμπιακού που σήκωσαν θύελλα διαμαρτυριών και... Ναι, με τον Αλέξη Κούγια να λέει μετά το τέλος ότι κρατούνται στο γήπεδο οι διαιτητές και θα φύγουν με εντολή αθλητικού εισαγγελέα. Να σταθούμε εδώ στις δηλώσεις του Κώστα Φορτούνη, που μετά το παιχνίδι είπε ότι είχε δοθεί άνωθεν εντολή να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός. Αλλά λέει, εμείς σαν παίκτες λέει, είπαμε ότι πρέπει. Πάνω μας και ο Ολυμπιακός παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί σκέψου τι θα είχε συμβεί αν οι παίκτες πειθαρχούσαν στην άνωθεν εντολή. Που προφανώς όταν λέμε άνωθεν εντολή, όλοι μπορούν να καταλάβουν από πού προέρχεται. Προφανώς από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ιδιοκτήτη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά... Είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, βέβαια, που δεν υπάρχει πλέον στο προεδρικό θόκο της Super League. Είναι ο Μινάλης της Άνδρου για δεύτερη θητεία. Στην αλλαγή που έγινε τον Δεκέμβρη. Σημασία έχει όμως ότι υπάρχουν κατέρωθεν βολές από πλευράς Ολυμπιακού για τη διαιτησία. Είδαμε να γίνεται και η απομάκρυνση του Μαρκ Λάντεμπεργκ, που είχε συμβουλευτικό ρόλο στην διαιτησία την φετινή. Και τώρα η τοποθέτηση του επίσης στο διαιτητικό... ως επικεφαλής της διαιτησίας στην Ελλάδα, του Πέτερ Φρόιτφελντ, έχει προκαλέσει και αυτή πάρα πολλές αντιδράσεις. Είδαμε χθες τον Παναθηναϊκό να κάνει ανακοίνωση, να εκδίδει ανακοίνωση και να ζητά την απομάκρυνση του... Ακριβώς για όσα συνέβησαν στον αγώνα με την ΑΕΚ, ναι. Στο 2-2, ένα μάτς το οποίο η πράσινη... Και αυτό σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών. Προηγήθηκαν με 1-2, τα γκολ να πετυχαίνουν με δύο στόπερ, ο Γετβαή και ο Αράο. Είχε προηγηθεί ΑΕΚ νωρίς με γκολ του Λιβάη Γκαρσία και ήταν ο ίδιος ο οποίος σφράγισε ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στον 96ο λεπτό. Υπήρχαν διαμαρτυρίες από πλευράς Πρασίνων για πέναλτι που δεν δόθηκε στον Βέρμπιτς, αλλά και από πλευράς ΑΕΚ με κάποια... ακυρωθέντα γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που έλεγε και ο Ντίνος Λιόπουλος και δεν θα πλήξουμε ποτέ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ καλό θεαματικά, το 2-2, με τον Παναθηναϊκό να είναι καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτού και να οπισθοχωρεί στο τέλος και να δέχεται την ισοφάρηση, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι που ήταν πολύ καλό θεαματικά, πάλι βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες και δύο μέρες να συζητούμε για τη διαιτησία, για το πέναλτι, για το έγινε επιθετικό φάουλ του Γκατσίνοβιτς. Στον Γκατσίνοβιτς 10 φάσεις πριν και άρα δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ σας. Ναι, αλλά εσείς πήρατε το τάδε σφύριγμα και είμαστε ναι, και πιέσατε για να έρθει η ισοφάρηση ναι. Που αν θέλουμε την πιστεύουμε, αν δεν θέλουμε δεν την πιστεύουμε. Και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κεσαριανή με την Κηφισιά μπήκαν οι γραμμές στην ευθεία, μπήκαν τεθλασμένες, μπήκαν κάθετα, μπήκαν οριζόντια, μιλάμε, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα 8 αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περίοδου και όσο να είναι αρχίζουν από τώρα οι εντάσεις. Έχουμε και ρεβάνς κυπέλου αύριο που πάλι ο ορισμός των διαιτητών στα δύο βασικά παιχνίδια, τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια, το αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το Άρης ΑΕΚ, έχουν και εκεί ο ορισμός των διαιτητών έχει πάλι σηκώσει σκόνη. Ειδικά πριν Νταμπάνοβιτς στον Άρη. Πριν γίνουν οι αγώνες ακόμα. Εγώ νομίζω ότι ψάχνουν όλοι οι ξυλαστήρια θύματα. Ότι μιλάμε από πριν για να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση που δεν τα πάμε καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Πάουκ, ο οποίος είχε τυπική διαδικασία το μάτς με τον Μπας Γιάννα, 4-0, 4 διαφορετικούς σκόρες. Αν και το τελευταίο γκολ, να πούμε, χρεώθηκε ως αυτό γκολ του Ριένστρα. Είχε σκοράρει ο Μέιτε. Άλλο ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πάουκ σκόραρε πολύ και επιβεβαιώνει την πάρα πολύ καλή του φόρμα. Και αυτό που νομίζω ότι κρατάει ο ΠΑΟΚ πέρα των τριών βαθμών και της πολύ καλής απόδοσης είναι ότι αναδεικνύει πάντα νέα πρόσωπα. Δηλαδή τώρα ήταν ο Στέφανος Τζίμας ο οποίος έκανε διαφορά. Ένα παιδί το οποίο πιστεύει πάρα πολύ ο Ρασβάν Λουμπιδέτσκου. Μάλιστα και έκανε και παρατηρήσεις για μια ατομική προσπάθεια που έκανε πριν από τον γκολ. Και αυτό είναι μέρος της διαδικασίας ορίμανσης αυτών των νεαρών παιχτών.
Και ο ΠΑΟΚ έχει δώσει φέτος, και πέρσι θα πω εγώ, αλλά φέτος ακόμα περισσότερο, έχει δώσει χρόνο συμμετοχής στα παιδιά από την Ακαδημία του. Και φαίνεται αυτό και το είχε βγει και λίρα 100. Και προφανώς και στο μέλλον θα αποκομίσει πολλά περισσότερα ωφέλη ο ΠΑΟΚ, χρηματικά και μη από την αξιοποίηση αυτών των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, η βαθμολογία έχει ως εξής. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έχουν από 41 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ σε απόσταση αναπνοής με 39, Ολυμπιακός 35, 30 ο Άρης, 26 ο Αστέρας Τρίπολης που είναι στην εκθέση. Στους 23 είναι Ατρόμητος, 21 η Λαμία, 18 Πανσεραϊκός, 17 Όφη, 14 για Πανετολικό και Βόλο, 12 ΠΑΣ Γιάννηνα και τελευταία η Κηφισιά με τους ίδιους βαθμούς. Όσον αφορά τώρα την επόμενη αγωνιστική, 19η, περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις το Σάββατο στις 5.30 Λαμία και Κηφισιά, Γιάννενα Πανσεραϊκός στις 7 και στις 8 Όφη θα υποδεχθεί το Πανετολικό. Την Κυριακή έχουμε στις 4 Βόλος ΠΑΟΚ, 5.30 Ατρόμητος ΑΕΚ, 7.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης και στις 8.30 Άρης εναντίον Ολυμπιακού. Και μιας και είπαμε και για το κύπελο, να πούμε και το πρόγραμμα του διημέρου στο κύπελο. Είπαμε αυτή τη στιγμή διεξάγεται το Ατρόμητος Λάρισα, πρώτο παιχνίδι 1-1, είναι στο 0-0 στο πρώτο τέταρτο το παιχνίδι. Αύριο Τετάρτη η Καλλιθέα θα υποδεχτεί τον Πανετολικό. Με κόσμο. Με κόσμο, ναι. Όπως αποφασίστηκε τελευταία στιγμή. Σωστά. Με το πρώτο παιχνίδι να έχουν. Στο πρώτο παιχνίδι οι Αγρινιώτες επικράτησαν με 3-2. Και Κηφισιά Όφη στην Κεσαριανή. 3-1 Όφη στο πρώτο. Έχει το πρώτο λόγο μάτς, για την πρόκληση. Στο πρώτο μάτς. Με νέους παίκτες, ναι. Τον Μπακού, ο οποίος. Που για τον Όφη αυτή είναι η μοναδική του νίκη το τελευταίο τρίμηνο. Ακριβώς. Τελευταίο παιχνίδι Super League που είχε κερδίσει ήταν με την ΑΕΚ το 2-0 και έκτοτε λες και. Έχει πέσει κατάρα. Λες και τον καταράστηκαν τον Όφη. Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ, αυτό είναι πρώτο παιχνίδι προημιτελικών. Αυτό ζητήσαν και οι δύο ομάδες να τηρηθεί το πρόγραμμα όπως είχε εξ αρχής. Mm-hmm. Γιατί κανονικά θα ήταν αύριο τα πρώτα παιχνίδια της προημιτελικής. Και ειδικά για τον ΠΑΟΚ ήταν απαραίτητο να συμβεί αυτό, διότι μην ξεχνάμε ότι το Φλεβάρι έχει. Και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έρθουν μάλλον και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τη φάση το 16 του Conference League, οπότε πρέπει το πρόγραμμά του να όσο γίνεται να είναι εξομαλυμένο για να μην πέσουν πολλές υποχρεώσεις μαζί. Και είναι το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά στις ΣΕΦΕΣ, ΠΑΟΚ εναντίον του Παύλο Γκαρσία. Και ένας Πανσεραϊκός ο οποίος απέκλεισε στην προηγούμενη φάση τον Αστέρα Τρίπολης. Τον Αστέρα Τρίπολης με διπλό στην Τρίπολη 2-0 και ισοπαλία 1-1 στις ΣΕΦΕΣ. Είπαμε Άρης ΑΕΚ, 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην ΟΠΑΠ Αρένα. Το αιώνιο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με 1-1 το πρώτο μάτς στη Λεωφόρο πριν μία εβδομάδα, πριν την προηγούμενη Τετάρτη. Άνοιξε το σκορ ο Αλεξανδρόπουλος και ήρθε η ισοφάριση από τον Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και δεν θα παίξει αύριο. Όπως δεν παίζει και ο Λιβάη Γκαρσία από την πλευρά της ΑΕΚ στο Άρη. Ναι, ναι. Οι σκόρερ ζορίζονται. Να το πούμε έτσι. Και το πρόγραμμα θα κλείσει την Πέμπτη με τη ρεβάντς νίκης Βόλου Λεβαδιακού. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Λεβαδιακού. Να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά τις διασταυρώσεις, ότι ο νικητής του αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού θα αναμετρηθεί με τον νικητή το σημερινό ανάμεσα στον Ατρόμητο και τη Λάρισα. Ενώ από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ ή ο Άρης θα έχουν πιο εύκολο έργο, θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης της Κηφισιάς με τον Όφη. Γι' αυτό και στον Άρη έχουν δώσει κεφαλαιώδη σημασία στη ρεβάνς με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι κάθε χρόνο είναι στόχος στο κύπελλο. Εννοείται είναι κάθε χρόνο, αλλά φέτος το βλέπουν ως μια ευκαιρία να προχωρήσουν βαθιά στη διοργάνωση. Ναι, γιατί καλώς εγώ των πραγμάτων, αυτό το ζευγάρι πάει κατευθείαν τελικό. Πάει ημιτελικά, θεωρητικά έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στα ημιτελικά μέσω ενός βατού ταμπλό, μέσω ενός βατού διαδρόμου για να φτάσει εκεί. Και ειδικά για τον Άρη που τα προηγούμενα χρόνια στο κύπελο αποκλείεται με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Είτε από την ΑΕΚ, αν θυμάσαι με γκολ του Λιβάγια που έστειλε πρώτα το μάτι στην παράταση και
μετέπειτα αποκλείστηκε. Μετά νομίζω ήταν. Ή με τον Ολυμπιακό, με τον. Αν θυμάσαι, με τον Κουέστα που είχε βάλει τον γκολ. Αυτό δεν ήταν. Στο, ναι, με το, που περίμενε ο Μπουχαλάκη στο δοκάρι και είχε πει τον γκολ. Ο Άρης πραγματικά κάθε χρόνο. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω ότι. Βγάζει τα μάτια μόνος. Ανακαλύπτει και έναν πιο κινηματογραφικό και μυθιστορηματικό τρόπο για να αποκλειστεί. Για να δούμε φέτος τι θα συμβεί στη ρεβάνς του Κλεάνθης Βικελίδης. Ας ελπίσουμε να πάει όπως πρέπει να πάει και να μην υπάρχουν μετά μουρμούρες για διαιτητικά λάθη κτλ. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τι συνέβη στα αγγλικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα την βόλτα μας από την Αγγλία. Εκεί είχαμε την 21η αγωνιστική και τα αποτελέσματα Burnley Luton 1-1, Chelsea Fulham 1-0, Newcastle Manchester City 2-3, μια δύσκολη νίκη για τους πολίτες, Everton Aston Villa 0-0, Manchester United Tottenham 2-2, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, ειδικά από πλευράς του Χόιλουντ, του παίκτη της United. Και φυσικά είχαμε και την assist στο goal της Tottenham από τον Timo Werner, ο οποίος είναι ένα από τα νέα πρόσωπα των πετινών. Να πούμε ότι υπάρχει μια... Λόγω της κακοκαιρίας δεν γίνανε πολλοί αγώνες στην Αγγλία. Και μάλιστα θα έχουμε το Σάββατο. Όχι, είναι σπασμένο το πρόγραμμα γιατί υπήρχαν και αγώνες κυπέλου. Και α, είχαμε και αγώνες Καραμπάου, κυπέλου και. Το πρόγραμμα είναι λίγο. Δεν υπήρχε κακοκαιρία, απλά ήταν το πρόγραμμα μοιρασμένο σε αρκετές ημέρες. Πάντως να πούμε ότι η 21η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 22 του μήνα. Καθώς υπάρχουν οι αναμετρήσεις Arsenal Crystal Palace που θα γίνει το Σάββατο στις 2.30, στις 7.30 Brentford Nottingham. Την Κυριακή στις 4 Sheffield United West Ham και στις 6.30 Bournemouth Liverpool, ενώ στις 10 παρατέταρτο της Δευτέρας θα παίξει Brighton απέναντι στη Wolves. Επίσης, άσχετο να πούμε μία είδηση επί του πιεστηρίου για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Πλήγμα εν ώψη των επόμενων αγώνων με τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος τραυματίστηκε, θα χάσει 3 εβδομάδες και χάνει τα σημαντικά επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, με τη Μακάμπη την Πέμπτη στη EuroLeague και τη Δευτέρα τον ντέρμπι της Α1 με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Να πούμε βέβαια ότι ο Μουσταφά Φαλ εχθές δεν αγωνίστηκε απέναντι στον Κολοσσό. Και αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα που αποκόμισε από το παιχνίδι της Βιτόρια με την Μπασκόνια ήταν πολύ πιο σοβαρό από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Σύμφωνα με το ιατρικό team του Ολυμπιακού, χάνει 3 εβδομάδες. Να δούμε τώρα πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό. Ενώ και ο Πετρούσεφ είναι αμφίβολος. Και αυτός δεν έπαιξε χθες. Έπαιξε για λίγο. Χθες δεν έπαιξε καθόλου. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Νομίζω ότι ήταν. Οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει ένα θέμα με τα ύψη του. Βέβαια θα καλυφθεί εκ των έσω με το Σίγμα να είναι σίγουρα ένα παίκτη που θα τραβήξει το κουπί σε αυτή την περίπτωση. Με τον Μπίτερς περισσότερο πάλι στη θέση 4 και. Και τον Παπα-Νικολάου να βοηθάει μεταξύ 3-4 έτσι ώστε να αποσυγχωρήσει κάπως. Ναι, κάναμε αυτή την παρένθεση, θα τα πούμε και αργότερα για τον μπάσκετ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη βαθμολογία της Premier League, η οποία έχει την Liverpool να είναι στην πρώτη θέση με 45 βαθμούς, 43 ακολουθεί η Manchester City και Aston Villa, σταθερή Aston Villa. Arsenal, Tottenham έχουν από 40 βαθμούς, οι δύο λονδρέζικες ομάδες, 34 για την West Ham, 32 για την United. Από εκεί κάτω έχουμε Brighton και Chelsea με 31 βαθμούς, 29 η Newcastle, 28 η Wolves, 25 η Bournemouth, 24 η Fulham, 21 η Crystal Palace, 20 η Nottingham, 19 η Brentford, 17 η Everton, 16 η Luton, 12 η Burnley και τελευταία με 9 βαθμούς είναι η Sheffield United. Λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο ότι υπάρχει ένα θέμα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στην Αγγλία και έχει να κάνει με την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές κυρώσεις από την Premier League για το Financial Fair Play, το οποίο πρέπει να δίνουν τα στοιχεία τα οικονομικά οι ομάδες μέχρι και τον Νοέμβριο μήνα, αν το πολύ μέχρι το Δεκέμβριο και όχι μέχρι το Μάρτιο όπως ήταν πρώτα. Και πρέπει να παρουσιάζουν και ένα συγκεκριμένο ύψος ζημιών. Ακριβώς. Έσοδα-έξοδα να μην ξεπερνάει το ένα το άλλο.
Και μετά το κάζο, όπως χαρακτηρίζω εγώ, που έπαθε η Everton και τις αφαιρέσανε βαθμούς για τον ίδιο λόγο. Έχουν αφαιρεθεί 10 βαθμοί. Μέχρι να αποδειχτεί ότι ή να κάνει κάποια έφεση και να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίζει θεωρητικά το ίδιο κίνδυνο και η Nottingham Forest, η οποία βέβαια έχει τεθεί εξ ολοκλήρου στη διάθεση των Βρετανικών αρχών, ώστε να υπάρξει ενός είδους συμβιβασμός και να μην επιβληθούν βαθμολογικές ή οικονομικές κυρώσεις ή όποιες άλλες κυρώσεις. Βέβαια, να πούμε ότι η ομάδα του Nottingham πατάει πάνω σε δύο πράγματα. Αρχικά, για μια μεταγραφή που γίνεται ο λόγος του Brendan Johnson, ο οποίος πήγε στην Tottenham με ένα ποσό 55 εκατομμυρίων, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί για 30 εκατομμύρια, κάτι κάπου εκεί πέρα πατάει και η διοργανώτερη αρχή και λέει ότι ξεπεράστηκε το ποσό που έπρεπε να δηλώσετε. Και από την άλλη, η πλευρά της Nottingham υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ίδια έσοδα και έξοδα από τη στιγμή που τη σεζόν 2020-2021 έπαιζε ακόμα στην Championship, που ήταν διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα. Μια διαφορά της τάξης των 30 εκατομμυρίων λιρών. Θα τα δούμε βέβαια για τις επόμενες ημέρες, κατά πόσο θα υπάρξουν οι όποιες κυρώσεις στην ομάδα του Nottingham. Και μεταφερόμαστε στη Γαλλία και στην League One, εκεί όπου αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται περίεργη κατάσταση όσον αφορά την κορυφή αλλά και την ουρά. Είχαμε την 18η αγωνιστική, τα αποτελέσματα Μαρσέιγ Στρασμπούρ 1-1, Μονακό Ρεμς 1-3, Ρεν Νις 2-0, συγγνώμη, Λίλ Λοριάν 3-0, Νατ Κλερμόν 1-2, Μέτς Τουλούζ 0-1, Μπρεστ Μομπελιέ 2-0, Χαβρι Λιόν 3-1 και Λανς Παρίζ Σεντερμέν 0-2. Εδώ υπάρχει η Παρίζ Σεντερμέν, η οποία έχει αποσπαστεί με 8 βαθμούς διαφορά στην κορυφή, 43-1-35 της δεύτερης νης. Και όπου να είναι η Παρίζ Σεντερμέν θα ανακηρυχθεί και πάλι πρωταλήτρια. Αλλά έλεγα ότι η Λιόν, η οποία βρίσκεται ακόμα στην επικίνδυνη ζώνη με 16 βαθμούς, έχει ακουστεί έντονα το όνομα του Καρίμ Μπενζεμά για να επιστρέψει, καθώς ήδη έχει προβλήματα με την Al Ittihad. Μάλιστα δεν πήγε. Για να επιστρέψει πού, στη Λιόν? Ναι. Υπάρχουν τρεις μυστήρες. Ναι, εντάξει, λίγο. Είναι η Μαρσέιγ, είναι η Λιόν και η Manchester United, οι οποίες τον έχουν βολιδοσκοπήσει το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος ακόμα δεν έχει αποφασίσει, καθώς θέλει να λήξει τη συνεργασία του με την Al Ittihad, η οποία τον έχει βάλει στο στόχαστρο, γιατί δεν πήγε στο καλοκαίρι, στο camp προετοιμασίας της ομάδας. Εντάξει. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος είναι. Πάντως να πούμε, Που πήγε σε ένα εξωτικό περιβάλλον και έχει μετανιώσει για την επιλογή του να πάει εκεί, οπότε. Για να δούμε. Στις υπόλοιπες ομάδες έχουμε την Brest 34 βαθμούς στην τρίτη θέση, ακολουθεί κατά απόδοση Μονακό με 33-31, για τη Lille 29, για τη Reims 28, η Marseille 26, η Lens 24 για τη Στρασμπούρ, 22 για Ρεν και Χαβρι, 18 για Μορπελέ και Νάντ, 17 για την Τουλούζ. Είπαμε για τη Λιόν με τη Μέτς που είναι μαζί στους 16 βαθμούς, 14 η Κλερμόν και τελευταία η Λοριάν με 12 βαθμούς. Πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής. Thank you.
Επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Flash Sport πάντα στην παρέα σας, ο Χρήστος Γεωργίου με τον Γιάννη Γιαννούλα. Είχαμε σταματήσει στο πρωτάθλημα της Γερμανίας, το οποίο βρίσκεται στη 17η αγωνιστική, καθώς είχαμε την επανέναρξη μετά τη χειμερινή διακοπή που πάντα κάνουν οι Γερμανοί από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι και τα μέσα περίπου τις αρχές Γενάρη. Είχαμε λοιπόν Bayern Μονάχου Hoffenheim 3-0, Λειψία Άιντραχτ 0-1, Freiburg Union Βερολίνου 0-0, Mainz Wolfsburg και η Κολονία Heidenheim έληξαν 1-1, Augsburg Leverkusen 0-1, Darmstadt Dortmund 0-3, με την επιστροφή του Jason Sancho, ναι. Ως δανεικός από τη Manchester United. Για τον οποίο ο Σάντσο, ο προπονητής της Manchester United, ο Eric Ten Hag, είπε ότι για να γυρίσει στη Manchester πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτή τη δήλωση. Ναι, είναι τα περίεργα μεταξύ παιχτών και προπονητών. Αυτό. Bochum Werder 1-1 και Gladbach Stuttgart 3-1. Στη βαθμολογία η Leverkusen δεν λέει να πέσει κάτω από την κορυφή. Οδηγεί την κούρσα με 45 βαθμούς. Και μάλιστα χωρίς τον πρώτο της κόρε, τον Νιγηριανό Boniface. Ο οποίος έχει πάει στο Κόπα Αφρικά. Και τραυματίστηκε κιόλας. Ακριβώς. Και βρήκε τον νικητήριο γκολ στο 94 με τον Παλάσιος. Και ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής για αυτή την ομάδα του Τσάμπιονς. Και διατηρεί το προβάδισμα από την Μπάγκερ. Πάντως να πούμε κάποια σενάρια που θέλανε τον Τσάμπι Αλόνσο να είναι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ. Φαίνεται ότι δεν θα γίνει. Από τη στιγμή που υπέγραψε ανανέωση. Όπως το 2026. Ο Κάρλο Αντσελότη. Οπότε ξεχνάμε και την υπόθεση της Εθνικής Βραζιλίας. Που λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι μπορεί να πάει. Λέγαμε λοιπόν για τη Λεβερκούζεν ότι είναι πρώτη με 45 βαθμούς. Ακολουθούν οι Βαβαροί της Μπάγερ με 41. Με νέο παίχτη στο κέντρο της άμυνας, τον Έρικ Ντάιερ από την Τότεναμ. Έτσι θα έχει ένα συμπαίκτη από τα παλιά ο Χάρι Κέιν. Για να γιορτάσουν μαζί το ότι δεν θα πάρουν πάλι πρωτάθλημα. Είναι η κατεμιά η μεγάλη. Σουτγκάρδη είναι στην τρίτη θέση με 34 βαθμούς. Ακολουθούν Λειψία 33. Η Ντόρτμουντ έχει 30 βαθμούς. 27 η Άιντραχτ, 25 η Φράιμπουργκ. 24 η Χόφενχάιμ. 21 η Χέντενχάιμ. 20 η Γκλάντμπαχ και Βόλφσμπουργκ. 18 για την Άουγσμπουργκ. 17 για Βέρντερ και Μπόχουμ, 14 για την Ουνιόν Βερολίνο, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να ανασένει μετά την παρουσία της στα χαμηλά πατώματα. Μάινς έχει 11 βαθμούς όσους έχει και η Κολονία και τελευταία είναι η ομάδα της Ντάρμσταντ με 10 βαθμούς. Υπάρχει βέβαια, η επανέναρξη δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο για τα γερμανικά γήπεδα και όχι μόνο, καθώς είχαμε την είδηση του θανάτου του Franz Beckenbauer, ο οποίος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια αρκετά προβλήματα υγείας. Και έφυγε σε ηλικία 78 ετών. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του τόσο με την Bayern όσο και με την κόσμο της Νέας Υόρκης, παίζοντας στο πλευρό του αείμνηστου Πελέ. Αλλά έπαιξε και την τελευταία του χρονιά, ήταν στο Αμβούργο όμως. Και πήρε προτάσμα και με το Αμβούργο. Ναι, βέβαια οι περισσότεροι τίτλοι είναι με την ομάδα της Bayern. Και με την Εθνική Γερμανία βέβαια, αυτό, πήρε τα πάντα. Αυτό ήθελα να πω. Ότι και Μουντιάλ και Ευρωπαϊκό και, είναι και Euro. Ένας από τους λίγους που έχουν καταρθώσει να πάρουν τίτλο και σαν παίχτης και σαν προπονητής με την Εθνική Γερμανία. Και μάλιστα επειδή τρεις μέρες πριν τον Beckenbauer έφυγε από τη ζωή ο Μάριο Ζαγκάλο σε ηλικία 92 προπονητής που έχει 4 Μουντιάλ. Ναι, και είναι ο Ζαγκάλο είναι ένας από τους τρεις που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ και ως παίκτης με τη Βραζιλία και ως προπονητής μετέπειτα. Μετά από τρεις μέρες φεύγει από τη ζωή και ο Φραντς Μπέκενμπάουερ και εντάξει, τώρα αυτό ακούγεται χιουμοριστικό και λέγανε ότι ο τρίτος που είναι ο Didier Deschamps που πήρε το Μουντιάλ τόσο ως παίχτης το 98 όσο και ως προπονητής το 2018 της Εθνικής Γαλλίας και λέει έχει κλειστεί στο σπίτι του και δεν βγαίνει. Λέει, γιατί πέθανε ο Ζαγκάλο, μετά από τρεις μέρες φεύγει από τη ζωή και ο Μπέκεμπαουερ. Έκατσε, μην έχουμε τίποτα κανένα. Και λέει έχει κλειστεί στο σπίτι του και δεν βγαίνει από μέσα. Βέβαια να πούμε ότι ο
ύμνησε ο Φραντ Μπέκενμπάουερ ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει και ένα ίδρυμα το οποίο βοηθούσε παιδιά. Μεγάλη προσωπικότητα. Με διάφορα προβλήματα, είτε κοινωνικά είτε θέματα υγείας. Ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το. Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο της Γερμανίας, αλλά. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθιέρωσε και τη θέση του Λίμπερο. Και για την κοινωνία της γενικότερα. Και καθιέρωσε τη θέση του Λίμπερο. Και μάλιστα όταν έχει περάσει και το όνομά του, έχει περάσει και στην ποδοσφαιρική καθομιλουμένη. Δηλαδή ότι όταν δεις κάποιον αμυντικό να προσπαθεί να κάνει φαντεζή πράγματα ή να κάνει εξεζητημένα πράγματα. Δεν είσαι ο Γκάιζερ. Δεν είσαι ο Μπέκενμπάουερ. Τι κάνεις, φίλε, δεν είσαι ο Μπέκενμπάουερ. Έχει μείνει το όνομά του, έχει μείνει. Βαδιά μέσα στο. Δεν είσαι ο Μπέκενμπάουερ. Δεν είσαι. Εντάξει, δεν είναι και ο Πελέ ή δεν είναι ο Μαραντόνα. Έτσι. Όταν μιλούσαμε για αμυντικούς, ήταν πάντα η λέξη το μέτρο σύγκριση. Ότι εντάξει, μεγάλε δεν είσαι και ο Μπέκενμπάουερ. Πάντως για τους παλιότερους ηλικία θα έχουν να θυμούνται πάρα πολλά από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν και μια ξεχωριστή προσωπικότητα, όπως είπαμε. Και πραγματικά το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, βλέπει κάθε λίγο και λιγάκι να γίνεται όλο και φτωχότερο. Φεύγοντας από τη ζωή και τις προσωπικότητες. Μεγαλώνουν οι γενιές. Λοιπόν, πάμε και στην γειτονική Ιταλία, εκεί όπου είμαστε ήδη στην 20η αγωνιστική. Και με πλούσια, πλούσια επικαιρότητα. Και έχουμε πλούσια επικαιρότητα που θα μας τη μεταφέρεις, μιας που γνωρίζεις αρκετά καλά το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Τζένοα Τωρίνο 0-0, Νάπολι Σαλερνιτάνα 2-1, Βερόνα Έμπολι επίσης 2-1, Μόντσα Ίντερ 1-5. Η πρώτη φορά που πετυχαίνει 51 άνω των 50 βαθμών η Ίντερ μετά από το 2006-2007, αν δεν κάνω λάθος. Λάτσιο Λέτσε 1-0, Καλιάρι Μπολόνια 2-1, Φιωρεντίνα Ουντινέζε 2-2, Μίλαν Ρώμα 3-1, Αταλάντα Φροζινόνε 5-0 και στις 10 παρατέταρτο θα κλείσει η αγωνιστική με την αγωνιστική Ιουβέντους Ασουόλο. Ιουβέντους Ασουόλο με τη Ιουβέντους να θέλει τη νίκη. Για να πλησιάσει πάλι στους δύο βαθμούς την κορυφή την Ίντερ. Να πούμε άσχετο ότι ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στον αγώνα Κυπέλλου. Προηγείται 1-0 της ΑΕΛ. Ακριβώς. Να πούμε επίσης κάνει βήμα για την πρόκριση. Ότι αυτό που ξεκίνησες να λες για την Ιταλία είναι η ότι είδηση, έχουμε εξελίξει. Η είδηση της ημέρας είναι σημερινή η εξέλιξη. Η απόλυση του Ζωσέ Μουρίνιο μετά από 2,5 χρόνια. Μία εξέλιξη που μάλλον ήταν αναμενόμενη μετά τα τελευταία πολύ άσχημα αποτελέσματα της Ρώμα. Μέτρησε πάρα πολύ και ο αποκλεισμός στο κύπελο από τη νησιτή Λάτσιο με 1-0 την προηγούμενη Τετάρτη. Ήρθε και ήττα από τη Μίλαν με 3-1. Η Ρώμα είναι στην ένατη θέση, έχει μείνει μακριά τόσο μακριά δεν είναι από την τετράδα του Champions League, είναι μόνο 5 βαθμούς, αλλά η γενικότερη αγωνιστική της εικόνα έφερε τη διοίκηση Friedkin στην απόφαση ότι χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα και προχώρησε στην απόλυση του Πορτογάλου. Υπάρχει κάποιος αντικαταστάτης. Νέος προπονητής ανακοινώθηκε ήδη, είναι ο Ντανιέλ Ντερόσι, δηλαδή πιο Ρώμα δεν γίνεται. Ένα δικό τους παιδί, ένα σκαλί κάτω από τον αυτοκράτορα. Τότε ήταν πάντα ο Τότε και ο Ντερόσι. Ο Ντερόσι βέβαια είχε και ένα μικρό πέρασμα από την Αργεντινή με την Boca Juniors. Ναι, φυσικά. Επίσης αγαπήθηκε από τον κόσμο εκεί της Αργεντινής. Ναι, είναι μόλις η δεύτερη προπονητική θητεία του Ντερόσι ως επαγγελματίας προπονητής. Είχε ένα παρελθόν ούτε καν 10 αγώνων στη β' κατηγορία της Ιταλίας. Ένα πρωτικό. Με τη ΣΠΑΛ. Την οποία πέρσι την είχε αναλάβει και μεσούς τη σεζόν και επίσης μεσούς τη σεζόν απολύθηκε. Δεν προλάβει ούτε 10 παιχνίδια να κάνει στον πάγκο της. Θα δούμε τώρα τι ψάρια θα πιάσει στη Ρώμα. Ο Μουρίνιο που με τα καλά και τα άσχημά του ήταν αυτός που επανέφερε τη Ρώμα σε μια τροχιά ευρωπαϊκών επιτυχιών. Με κατάκτηση και το πρώτο Conference League. Και πέρσι βρέθηκε στο τελικό του Europa League με τη Σεβίλη και την ήττα στα πέναλτι. Ήταν επίσης
και η απόλυσή του, παρότι δεν είχε καλά, δεν είχε τα τελευταία καλά αποτελέσματα και η ομάδα αγωνιστικά έφτυνε, το θέαμα παρουσίαση ήταν πάρα πολύ κακό, εντούτοις η απόλυσή του έφερε αντιδράσεις από τον κόσμο που τον, παρά αυτά τα άσχημα αποτελέσματα, τον έβλεπαν σαν Θεό και τον υποστήριζαν και... Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια μεγάλη προσωπικότητα. Και τον αποθέωσαν, οποία... και τον αποθέωσαν σήμερα στην Τριγκόρια, στο προπονητικό κέντρο, όταν ο Μουρίνιο πήγε για να χαιρετήσει την υπόλοιπη την ομάδα. Και τον περίμενα και τον αποθέωσαν. Βέβαια την χώρα ή μάλλον την πόλη η οποία δεν θέλει να ξαναδεί ο Μουρίνιο είναι την, το Λονδίνο και τους οπαδούς της Τότεναμ, οι οποίοι τον είχαν βάλει τότε στο στόχο. Πάντως, για την Τότεναμ ο Μουρίνιο ήταν, είχε δηλώσει ότι είναι η μόνη ομάδα με την οποία δεν δέθηκα ποτέ και... Εν αντιθέσει με τον Άγγελο Ποστέκογλου που ζει... Τη δική του δεν τον είχανε, ναι, ευτυχία θα λέγαμε. Και αν θυμάσαι τότε ο Μουρίνιο που το έφερε βαρέως το ότι απολύθηκε πριν από τον τελικό του League Cup. Και ενώ θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει, ναι, το τρόπο, ναι, τότε για την ομάδα του. Μέρες πριν τον τελικό του League Cup και το έφερε βαρέως το ότι δεν με είχαν αφήσει τότε να διεκδικήσω ένα τρόπιο το οποίο εγώ είχα πάει την ομάδα στον τελικό. Εντάξει, αυτό λέγεται ευχαριστία, αλλά... Εντάξει. Λοιπόν, βαθμολογικά τώρα, η Ίντερ είναι πρώτη με 51 βαθμούς, ακολουθεί η Γιουβέντους με 46. Και το παιχνίδι λιγότερο που είπαμε... Ακριβώς, που αν νικήσει θα φτάσει τους 49 απόσταση 2 βαθμών. 42 για τη Μίλαν, 34 για Φιωρεντίνα, 33 για Αταλάντα και Λάτσιο, 32 για Μπολόνια, 31 για Νάπολη. 29 για Ρώμα, 28 το Ρήνο, 25 Μόντσα, 22 Τζένοα, 21 Λέτσε. Και πιο κάτω έχουμε Σασουόλο και Φροζινόνε με 19, 18 για Ουντινέζε και Γκάλαρη, 17 για τη Βερόνα. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Έμπολη με 13 και τη Σαλερνιτάνα με 12 βαθμούς. Και η Έμπολη άλλαξε προπονητή μετά την τελευταία της ήταν. Γενικά νομίζω ότι ο Γενάρης για κάποιες ομάδες είναι... Προσφέρεται για αλλαγές και ηλεκτροσόκ και... Και να πούμε την ευκαιρία ότι είχαμε πλην του Ντάιερ που πήγε στη Μπάγερν Μονάχου, είχαμε τη μετακίνηση του Κριστιάν Μπονούτσι, ο οποίος πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Ναι. Λεωνάρδο Μπονούτσι, ναι. Στα 36 του χρόνια. Ακούγεται και το όνομα του Σουγιουντσού, του πρώην κεντρικού αμυντικού της Ατλέτικο Μαδρίτης, για να πάει για αυτό στην Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός, μιας που πιάσαμε πάλι τα μεταγραφικά, κινείται για την απόκτηση θεραματοφύλακα μετά το φιάσκο της υπόθεσης με τον Πρινιόλι. Πρινιόλι, ναι, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό νωρίτερα. Μπορούμε να κάνουμε μια αναφορά και να πούμε ότι ο Πρινιόλι θα μπορούσε να παραμείνει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αλλά το τελευταίο διάστημα τόσο οι κακές του εμφανίσεις όσο και η μη κλίση του ατζέντη του να συζητήσει με την πλευρά του Παναθηναϊκού φέρανε ως πρωτετελεσμένο γεγονότος την απόφαση της διοίκησης αλλά και του ειδιπέκτη. Ίσως ο Μπρινιόλι να έχει... Σε ένα συνενετικό διαζύγιο. Ναι, και ίσως ο Μπρινιόλι να έχει βρει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Ακούγεται ότι θα είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα. Πιθανώς, και αν θες και την γνώμη μου, μπορεί να έχω την πληροφόρηση, είναι ότι θα παραμείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια υπάρχει και η επιλογή της Σαουδικής Αραβίας που έχει μπει στο κάδρο του τελευταίες ημέρες. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μπρινιόλι στα 33 του πλέον θέλει να κάνει ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο, οικονομικά κυρίως. Μπορεί να είναι και το τελευταίο συμβόλαιο. Πολύ πιθανό. Αν και, η ζωή των τερματοφυλάκων είναι πάντα... Μετά τα 40. Είναι πιο μακρά η ζωή των τερματοφυλάκων στη διάρκεια τους. Πάντως, ναι, ότι και ο Μπρινιόλι είναι από τους τερματοφύλακες και στην καριέρα του που θεωρητικά ήταν χαμηλά αμοιβόμενοι. Ναι, γιατί προερχόταν από ένα πρωτάθλημα της Β' Ιταλίας. Κυρίως στη Β' Ιταλίας έπαιξε, οι απολαβές δεν ήταν μεγάλες, οπότε βρίσκει και ο ίδιος την ευκαιρία να πάρει ένα πάρα πολύ δυνατό συμβόλαιο και να εξαργυρώσει τα 2,5 χρόνια πλέον που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Θεωρείς ότι θα διχάσει τον κόσμο αυτή η απόφαση του Ιταλού να πει τώρα, ενώ όλα παίζονται για το πρωτάθλημα, ότι αποχωρώ
ίσως για άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, πολλά έχουν ακούσει τα αυτιά μας. Οι εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα, πολλοί βιάστηκαν να πούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν συσταγωγικά στημένος. Αυτό, Χρήστο, δεν το πιστεύω. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Ότι εάν ας πούμε, είσαι τώρα η ΑΕΚ, είσαι ο Ολυμπιακός, είσαι ο ΠΑΟΚ, και θες να πας να πάρεις τον τερματοφύλακα που κατά κοινή ομολογία την προηγούμενη διετία ήταν ο κορυφαίος του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αν θες και την άποψή μου, όχι απλά ο κορυφαίος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος, ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος συνολικά. Αν θες την άποψή μου για τον Πρινιόνι. Και επιστρέφω σε αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είσαι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, είσαι ο ΠΑΟΚ και θες να πάρεις τον Πρινιόνι. Θα πας σε ένα τερματοφύλακα που, εφόσον λες ότι έφαγε επίτηδες στα γκολ στη Ρέμ, πρόδωσε την πρώην ομάδα του. Ναι, θα τον πάρεις αυτόν τον τερματοφύλακα. Δεν παίρνεις το ρίσκο, γιατί ξέρεις ότι εάν ευσταθούν όλα αυτά, μπορεί να κάνει το ίδιο, ναι, σε σένα αργότερα. Σε σένα που θα τον αγοράσεις μετά, που θα τον αποκτήσεις μετά. Ναι, και να εκβιάσει. Ναι, ένα αυτό από την πλευρά της ομάδας. Και από την άλλη, ο παίχτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Κοίτα. Να πεις ότι θα. Ξέρω εγώ ότι δεν μου δίνεται το συμβόλαιο που θέλω. Οπότε κόψε το δέρκο σας και θα κάνω εγώ ό,τι θέλω. Θα φάω γκολ κάτω από τα πόδια στο Europa League με τη Ρεν. Να σας πονέσω εκεί πέρα που πονάτε, με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή ούτε καν να το σκέφτομαι δεν θέλω. Κοίτα, μπορεί, η άποψή μου. Ότι μπορεί να συμβεί αυτό, Χρήστο. Η άποψή μου έχει να κάνει με το εξής, ότι. Και όχι αναφορικά με τον Παναθηναϊκό, για κάθε ομάδα. Όταν φτάνεις σε ένα τέτοιο σημείο να θέλεις να δέσεις με ανανέωση συμβολέου κάποιον ποδοσφαιριστή σου, στην προκειμένη περίπτωση τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, δεν πας τελευταία στιγμή. Προετοιμάζεις το έδαφος. Σίγουρα. Νωρίτερα, σίγουρα. Είτε στην αρχή της σεζόν, είτε μεσούς της περίοδου, και του λες. Από την άλλη. Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα. Mm. Σου καταθέτω μια πρόταση με 1000 λεφτά. Δέχεσαι. Γιατί από το Δεκέμβριο και μετά γνωρίζεις ότι έχει την ευκαιρία να μιλήσει. Από πρώτη Ιανουαρίου. Είχε και έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Ακριβώς. Όποια ομάδα θέλει για το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, δεν μπορείς να το καταλογίσεις κάτι ότι φεύγεις σαν προδότης. Όχι, σίγουρα. Αυτό αφορά μόνο το κομμάτι του άλλη, κόσμου. Το είχαμε συζητήσει σε άλλη εκπομπή, όταν είχαμε αναφερθεί στην ανανέωση του συμβολαίου του Λοντίγκιν. Αν θυμάσαι που το είχαμε πει τότε ως ένα μήνυμα του Παναθηναϊκού, ότι ξέρεις κάτι. Εγώ ανανεώνω τον Λοντίγκιν. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά, η οποία θα σου πει δεν ήταν ακόμα το θέμα του Λοντίγκιν τόσο ενεργό. Γιατί στηριζόταν στον Πρινιόλι, σου λέει εντάξει, ο Λοντίγκιν είναι ο βοηθητικός, είναι ο backup και να μας φύγει και δεν θα μας πειράξει τόσο πολύ. Μήπως όμως ήταν ένας προάγγελος ότι. Πολλοί το ερμηνεύουν έτσι. Ότι και στον Παναθηναϊκό είχαν πιστεί. Όσους θέλουμε, κρατάμε. Ναι, κρατάμε, ναι, αλλά και ίσως και ένας προάγγελος ότι στον Παναθηναϊκό είχαν διαβάσει κάποια πράγματα. Το προς τα που πήγαινε το πράγμα ότι ο Μπρινιόλι δεν θα ανανεώσει. Πάντως η ανακοίνωση που βγήκε από την πλευρά της Πράσινης ΠΑΕ δεν είναι ξεκάθαρη. Θα μου πεις βέβαια δεν υπάρχει και ο αντίλογος. Ναι, έχει, ακόμα ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι σε μια ιστορία πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Ναι, γιατί και ο ίδιος ο Ιταλός κάπου τα μπέρδεψε. Μία συναντιέται με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, τον τεχνικό διευθυντή. Ναι. Γίνεται το ραντεβού με τον Αλαφούζο, πόσα θέλεις και αν θέλεις να ανανεώσουμε, ναι πρόεδρε, δέχομαι κτλ. Πάει στον Τερίμ, του λέει θέλω να παίξω Βάλε την να Κυριακή. Παίξω να είμαι στην αποστολή κανονικά και όταν ακούει την κουβέντα αυτή ο Παπαδημητρίου, γυναίκα του κάνει καλά. Εσύ δεν είπες ότι, δεν θέλει, ότι είσαι εντάξει και δεν έχει πρόβλημα. Α, ξέρεις τι, θέλω να αλλάξω περιβάλλον. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Κάποια από τις δύο πλευρές κάπου τα έχει μπερδέψει. Δεν ξέρω. Έχουμε χαθεί στη μετάφραση. Βέβαια. Στην προηγούμενη περίπτωση.
Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί... Περιμένουμε να ακούσουμε και την αλήθεια του Μπρινιόλι, γιατί κάθε ιστορία έχει δύο αλήθειες. Έχει τη δική μου αλήθεια και τη δικιά σου αλήθεια. Περιμένουμε να ακούσουμε και την αλήθεια του Ιταλού. Εγώ σου λέω πάλι ότι η αίσθησή μου είναι ότι θα μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν όμως δεν μείνει, εκείνη το ερώτημα. Εντάξει. Αν δεν μείνει, εγώ αν, πάντως, δεν μείνει, αν ήμουν Μπρινιόλι, πιστεύω ότι θα διαλέξει αυτό που είπες νωρίτερα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, δεν ξέρω εγώ πού. Αν είναι άτομο, να πάρει ένα συμβόλαιο εκεί. Και γιατί το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ιταλία δεν το βλέπω και άποψη. Ότι ήταν ένας τερματοφύλακας ο οποίος είχε όνομα πάντα στη Serie B, στη Β κατηγορία, και με ανόδους και με πολύ καλές παρουσίες, και μάλιστα στην Έμπολη είχε ανακηρυχθεί όταν ήταν στη Serie B και πήρε την άνοδο η Έμπολη, είχε ανακηρυχθεί καλύτερος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος, και με το που ανέβηκε η Έμπολη στη Serie A, δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι. Εκμεταλλεύτηκε όμως το γεγονός ότι είχε κάνει μια καλή χρονιά και σου λέει: θα αναζητήσω άλλο την καριέρα μου. Και η Έμπολη αναζήτησε άλλον βασικό τερματοφύλακα για να έχει βασικό στη Σέρια στο καινούργιο πρωτάθλημα. Τον Βικάριο, ο οποίος πλέον είναι στην Τότεναμ. Και άρα ο Μπρινιόλι, και επίσης αυτό είχε συμβεί και με τη Σαμπντόρια, όταν ήταν στη Σαμπντόρια ο Μπρινιόλι. Έπαιξε ένα παιχνίδι βασικός, μετά δεν μπόρεσε να είναι βασικός στη Σέρια. Το ίδιο είχε γίνει και με την Μπενεβέντο όταν ήταν στη Σέρια. Η Μπενεβέντο είχε παίξει τον πρώτο γύρο βασικός ο Μπρινιόλι, μετά έφυγε. Άρα λοιπόν... Τη χρονιά που είχε βάλει και τον γκολ, δηλαδή ότι Μίλαν. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ή ότι δεν υπάρχει κάποια σταθερότητα στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό λέω ότι ο Μπρινιόλι δεν θα, στα 33 του, δεν ξέρω τι εγγυήσεις μπορεί να βρει ένα συμβόλαιο σε ομάδα Serie A. Ενδεχομένως θα μπορούσε να το βρει, έστω και σαν δεύτερος. Ναι, θέλει να πάει δεύτερος. Εδώ είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το θέμα, θέλει να πάει δεύτερος. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και αυτό που λέμε. Τι θα κοιτάξει? Θα κοιτάξει αν όντως είναι οι οικονομικές απολαβές το πρόβλημα το μεγάλο. Εγώ προσωπικά, αν ήμουνα ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, θα έλεγα: ποιο ελληνικό πρωτάθλημα? Τι μου προσφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα? Θα πάω στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, στην Ιαπωνία, στην οποιοδήποτε άλλη χώρα, να πάρω ένα τελευταίο συμβόλαιο και να είμαι καλυμμένος. Αυτό σου λέω, είμαι στα 33 μου, θέλω να πάρω ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο. Δεν ήμουν ποτέ ο υψηλά αμοιβόμενος. Εκτός και αν, γιατί υπάρχουν και διάφορες φήμες που λένε ότι συναντήθηκε παραμονές του αγώνα στην ΟΠΑΠΑΡΗΝΑ με ανθρώπους της ΑΕΚ, τα είπανε σε γνωστή καφετέρια των Βορείων Προαστίων κτλ. Εγώ δεν τα λογαριάζω αυτά. Η ΑΕΚ απ' την άλλη το διαψεύδει. Λέει ουδέποτε κάναμε κίνηση κτλ. Ναι. Τώρα, ποιος κρύβεται από πίσω, τι θα γίνει, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Ναι, απλά δόθηκε. Πώς να το πω τώρα. Και ήταν και μαζεμένα αυτά τώρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί έπεσε περισσότερο λάδι στη φωτιά και από το timing. Ναι, γιατί φεύγει πρώτα ο Γιωβάνοβιτς με τον τρόπο που έφυγε. Ναι, πρώτα έπεσε περισσότερο λάδι στη φωτιά και από το timing των ανακοινώσεων. Δηλαδή, μία μέρα πριν το ντέρμπι, είχαμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με τη δική του οπτική γωνία των πραγμάτων. Και δημιούργησε αναστάτωση, πώς να το πω τώρα. Αναστάτωση ίσως, όπως το λέγαμε. Μία ημέρα πριν από το ντέρμπι και να, εντός εισαγωγικών, να βγάζεις τη σέντρα στον Μπρινιόλι, δημιούργησε έτσι μία αναστάτωση. Ότι για ποιο λόγο τώρα, γιατί δεν αφήνεις. Παίζει ρόλο όμως και η απουσία του κόσμου από τα γήπεδα. Ίσως. Ότι δηλαδή θα το πάμε, ναι, θα μου λοχτά να ίσως, μην πάρουμε αντιδράσεις, ναι, από τον κόσμο. Φυσικά. Βέβαια, το αφήνουμε εδώ το θέμα, θα το ξαναζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές, γιατί φυσικά σίγουρα θα δούμε και πού θα καταλήξει. Ναι, και αυτό που, το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Μπρινιόλι ήταν, θα έλεγα, και ένα από τα μοναδικά, ένα λάθος που αναγνώριζα εγώ τότε
στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ότι, εντάξει, ότι δίνουμε χρόνο συμμετοχής στους τερματοφύλακες, τους εναλλάσσουμε, αλλά στα κρίσιμα παιχνίδια βάζεις τον βασικό σου. Στα σημαντικά παιχνίδια βάζεις τον βασικό σου. Αυτό λέει και η λογική. Στα σημαντικά παιχνίδια βάζεις τον βασικό σου. Δηλαδή ο Ιβάν έδωσε φανέλα βασικού στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα στη Λεωφόρο. Έδωσε φανέλα βασικού στον Λοντίγκιν. Δηλαδή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι για την ευρωπαϊκή σου συνέχεια έριξες και την αμφιβολία στον Πρινιόλι ότι ξέρεις κάτι, δεν με υπολογίζει πια ο προπονητής. Δεν με υπολογίζει τόσο όσο... Ναι, κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Τέλος. Γιατί και οι εμφανείς κακά τα ψώματα του Πρινιόλι το τελευταίο διάστημα δεν τον βοήθησαν στο να πει φυσικά, η διοίκηση τουλάχιστον ότι ναι. Έλα, εδώ τα συζητάμε, περασμένα, ξεχασμένα, πάρε το ποσό που θέλεις και τελειώνει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα το δείξει το μέλλον. Λοιπόν, πάμε και στη Λα Λίγκα, την οποία την έχουμε πάντα ως τελευταία αναφοράς. Εκεί είχαμε την 20η αγωνιστική με τα παιχνίδια Σεβίλια Λαβές 2-3, Λας Πάλμας Βιαρεάλ 3-0, Μαγιόρκα Θέλτα 1-1, Μιλμπάο Σοσιεδά 2-1, Μπέτις Γρανάδα 1-0. Αλμερία Χιρόνα 0-0, πρώτη γκέλα για τη Χιρόνα, παιχνίδι περισσότερο καθώς η Ρεάλ αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα. Στο Super Cup, στον τελικό του Super Cup και επικράτησε με 4-1. Ακριβώς, με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βινίσιους που πέτυχε χατρίκ και ήταν το πρόσωπο κλειδί για τον 13ο τίτλο του Super Cup. Υπερτερεί βέβαια η Μπλαουγκράνα με 14 τρόπαια στο συγκεκριμένο θεσμό. Η Κάντιθ γνώρισε βαριά ήττα από τη Βαλένθια με 1-4, ενώ οι αναμετρήσεις Μπαρτσελόνα-Οσασούνα θα γίνει στις 30 του μήνα στις 10 η ώρα. Την επόμενη μέρα, 31 Δεκάτου, θα παίξει Ατλέτικο Μαδρίτης Βαγεκάνο στις 10 και την αγωνιστική να κλείνει με το παιχνίδι της Χετάφε με τη Ρεάλ την 1η Φλεβάρη. Για να κλείσει αυτή η 20η αγωνιστική, γιατί υπήρχε το Super Cup στην Ντόχα. Ένα final eight με τις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Εντυπωσιακά σκορ Real Atletico 5-3. Στην παράταση. Με ένα φοβερό σερί Real Atletico. Έχουν τα τελευταία 7 παιχνίδια τους που έχουν παίξει σε κύπελα. Είτε ήταν αυτή η τελική του Champions League, θυμάσαι πριν μερικά χρόνια. Είτε το κύπελο Ισπανίας, είτε το Super Cup Ισπανίας. Είναι τα προηγούμενα 7 παιχνίδια τους είναι όλα ισόπαλα. Δηλαδή πήγαν όλα στην παράταση ή και στα πέναλτι. Και μάλιστα και την Πέμπτη ξαναπαίζουν Ατλέτικο Ρεάλ για το κύπελο τώρα. Και ξέρεις ότι που έγινε ο τελικός. Στην έδρα της ομάδας που αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, στο Ριάν, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Οπότε είχε και την άβρα του CR7. Του CR7, του πρώτου σκόρερ. Λοιπόν, βαθμολογικά είπαμε η Χιρόνα είναι πρώτη με 49 βαθμούς, αλλά ακολουθεί με 48 η Ρεάλ με ένα παιχνίδι λιγότερο. 41 η Μπιλμπάο και η Μπαρτσελόνα, 38 η Ατλέτικο, 32 η Σοσιεδά, 31 η Πέτης, 29 η Βαλένθια, 28 για τη Λας Πάλμας, 26 η Χετάφε, 23 η Βαγεκάνο, 22 η Οσασούνα. 20 βαθμούς για Λαβές, 19 για Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ, 17 για Θέλτα, 16 για Σεβίλη, 15 για την Κάντιθ και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τη Γρανάδα με 11 και την Αλμερία με 6 βαθμούς. Να μείνουμε λιγάκι στα διεθνή, καθώς είχαμε την ανάδειξη των κορυφαίων του 2023 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, με τον Λιονέλ Μέση να κάνει το double των διακρίσεων, καθώς είχε αναδειχθεί και κορυφαίος για το France Football. Με το καθιερωμένο ετήσιο γκαλά του γαλλικού περιοδικού. Είχαμε τον Έντερσον, τον τερματοφύλακα της Manchester City, να αναδεικνύεται ο κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, κορυφαίος προπονητής. Και φυσικά η Manchester City να έχει την τιμητική της, καθώς είχε 6 παίκτες στην κορυφή 11. Το κουράζουν αυτές οι βραβεύσεις. Μα γιατί, έκανε και το... Και μάλιστα ο Μέση δεν πήγε στο Λονδίνο για να πάρει την διάκριση και έκανε ένα αστιάκι ο Τιρέι Άνρι, ο οποίος γύρισε και είπε «Υπάρχει κάποιος οπαδός εδώ πέρα της Τότεναμ. Αν θέλετε μπορώ να το παραλάβω εγώ», λέει, το βραβείο. Τώρα
Τα αστιάκι του περί Τότεναμ και... επειδή ήταν ο Ανδρή, είναι μύθος της Arsenal, οπότε... ναι. Και ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε με την κατάψυξη. Λοιπόν, τι θα έλεγες να πάμε σε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα, έτσι ώστε να πέρασουμε τελευταίο μέρος της εκπομπής με μπάσκετ και τα υπόλοιπα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα είναι λίγο περισσότερη η εκπομπή σε διάρκεια. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Είχαμε και καιρό να τα πούμε και φυσικά έχω απέναντί μου τον Γιάννη Γιαννούλα, ο οποίος θέλει να κάνει την παρέμβασή του όσον αφορά
το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί πέρα που αγωνίζεται ο Πανιώνιος. Ο οποίος έχει αποκτήσει ένα προβάδισμα 5 βαθμών από τον δεύτερο εθνικό. Εύκολη νίκη με 3-0 επί του Παναμαϊκού, ο Πανιώνιος. Και δείχνει δυναμική για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση, για να είναι στις ομάδες που θα διεκδικήσουν την επιστροφή στη Super League 2. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους Γκιανέρηθρους στο δύσκολο έργο της ΓΑΜΑ Εθνικής με ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Εθνικός. Είναι ο Πανιώνιος, είναι 5 χρόνια τώρα, που 5 και 1, 6 που τρέχει τώρα. Που γολοδέρνουν ουσιαστικά στις χαμηλές κατηγορίες. Από τη Super League, και σιγά σιγά πρέπει να κάνει το βήμα για την επιστροφή του. Το αν λείπει ή όχι από τα μεγάλα σαλόνια, λείπει. Νομίζω ότι λείπει. Οι περισσότεροι θα πούνε λείπει με το παραπάνω. Λείπει και το βλέπεις ακόμα και σε όλες τις ομάδες τώρα που ακόμα και μετά από 5 και 6 χρόνια που απουσιάζει ο Πανιώνιος από τα μεγάλα σαλόνια, ότι πολλές ομάδες ακόμα έχουν τους παίχτες του. Ένα. Σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να μην πούμε τα Σουμπακασέτα, το Ολυμπιακό Μασούρας. Τα Τσιάρικη Φούντα στην Τραμπζονσπορ. Παντού. Πανιώνιος είναι παντού. Είναι παντού ακόμα. Και γενικά περνάς, ρε παιδί μου, από εδώ στη Νέα Σμύρνη, που είναι το σπίτι του. Περνάς έξω από το γήπεδο του ποδοσφαίρου και βλέπεις μόνο το γήπεδο και λες, βλέπω μια ιστορία. Και σιγά σιγά θα επανέλθει, πιστεύω. Λοιπόν, έπειτα από αυτή την πάσα, να πάμε εμείς, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στο χώρο της Πορτοκαλί Θεάς, στο μπάσκετ. Ένα μπάσκετ το οποίο έχει αναμετρήσεις για την Ευρωλίγκα, έχει μάτς τα οποία έγιναν για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, στην διαβολοβδομάδα ητήθηκε στη Βαρκελόνη. Να πάμε πρώτα μπάσκετ λίγκ, τι λες? Πάμε πρώτα στην Basket League να δούμε τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League. Το αν ήταν περίεργα ή όχι, το αφήνω στην κρίση του καθενός. Περιστέρι Big Win Pauk Mateko 71-35, σαρωτική εμφάνιση των παιχτών του Βασίλη Φανούλη. Μαρούσι Προμηθέας 70-95, Απόλλων Πατρών Κάρνα Άικ Μπέτσον 83-75. Λαύριο Μέγκαμπολ, Παναθηναϊκός Άκτορ 76-92, Καρδίτσα Ιαπωνική, Άρης Μίντεα 80-71. Επεισοδιακό παιχνίδι στο τέλος, καθώς ο Γκάλινατ πήγε να έκλεψε την μπάλα από τον Γιάνκοβιτς, που είχε σταματήσει το παιχνίδι με το καθιερωμένη, όπως πάντα, να μην γίνει επίθεση εντολή από τον πάγκο. Mm-hmm. Και έγινε ένα μικρό ροντέο. Και στο μάτς που ολοκλήρωσε χθες την αγωνιστική, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρίτς Hotel Collection 71-52. Είπες και εσύ νωρίτερα ότι σε είδηση της τελευταίας στιγμής ο ΦΑΛ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις εβδομάδες. Τώρα πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, 15η, η οποία έχει τη δικιά της ιδιαιτερότητα, και αυτό το λέμε γιατί περιλαμβάνει τον ντέρμπι των Ιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, τη Δευτέρα. Δευτέρα 8 και 4. Το Σάββατο θα ανοίξει η αυλαία στις 5 και 4 με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Στις 8 και 4 Προμηθέας θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι, δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Λαύριο την Κυριακή το απόγευμα στις 5 και 4. Και να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι αυτή τη στιγμή δίνει το τρίτο και καθοριστικό παιχνίδι των... απέναντι στην Τόφας Μπούρσα για τα play-in. Για τα play-in του BCL. Του Basketball Champions League, είναι στα 27 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω με 5 πόντους, 39-34. Και με να δούμε το τι θα συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, το πλέον καθοριστικό για την ομάδα του Φώτη Τακανού. Λέγαμε λοιπόν για το πρωτάθλημα ότι έχει 5 και 4 την Κυριακή ΠΑΟΚ Λαύριο. 3 τέταρτα αργότερα θα παίξει ο Κολοσσός με τον Απόλλωνα Πατρών. Στις 8 και 4 η Καρδίτσα θα υποδεχθεί το Μαρούσι και την Δευτέρα είναι το κυρίως πιάτο και τα βλέμματα όλων στραμμένα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι αναφορικά με αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει τη νίκη αλλά και μια διαφορά της τάξης των 13 πόντων για να καλύψει την ήττα από τον ΣΕΦ με 12 πόντους του πρώτου γύρου, 54-66 του πρώτου γύρου. Απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός
ξέρει ότι είτε νικήσει είτε χάσει με διαφορά μικρότερη των 12 πόντων, θα έχει το πλεονέκτημα. Εφόσον δεν χάσει σε κάποιο άλλο παιχνίδι στη συνέχεια. Καθώς ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ITT ομάδα και θα το δούμε κιόλας σε βαθμολογικά, όπου είναι πρώτος και αίτητος, 14 νίκες σε εισάρισμα παιχνίδια. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με ρεκόρ 13-1. Ο Προμηθέας είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 9-5. 8-6 είναι το Περιστέρι. 7-7 για τον Άρη. Στο 6-8 ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και δύο δικέφαλοι. Στο 5-9 είναι ο Κολοσσός και η Καρδίτσα. Το Μαρούς και ο Κολοσσός. Στο 4-10 είναι η Καρδίτσα και το Λαύριο. Και τελευταία θέση ο Απόλλων Πατρών με 3-11. Αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα των ανδρών. Πάμε στο πρωτάθλημα των γυναικών, όπου είχαμε την έναρξη του δευτέρου γύρου στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Εσπερίζεδες 76-69, Παναθηναϊκός Πορτέας Βούλας 69-55, Αθηναϊκός Ηρακλής 80-82, Ολυμπιακός Παθιάνινα 87-56 και Ελευθερία Μοσχάτου Νίκη Λεφτάδας 78-56. Η επόμενη αγωνιστική θα αργήσει, καθώς υπάρχει μεσολαβεί το κύπελο οι δύο ημιτελικοί που θα γίνουν την Κυριακή, αλλά νομίζω και την Τετάρτη. Ένα κύπελο το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα μεταφερθεί για άλλη μια χρονιά στην Κρήτη και τα δύο αγοράκια, στο Ηράκλειο. Μάλιστα έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας να τοποθετήσουν τον τελικό των γυναικών λίγες ώρες νωρίτερα από τον τελικό των ανδρών. Το Final 8 θα γίνει από 15 μέχρι 18 Φλεβάρι. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε πολύ καιρό να τα συζητάμε. Στη βαθμολογία, Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 22 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 21, 18 για Ηρακλή, Εσπερίδες, Ελευθερία Μοσχάτου. Στους 16 είναι ο Πρωτέας Βούλας, 15 για ΠΑΣ Γιάννενα και ΠΑΟΚ, 13 για Εύνικο και Νίκη Λευκάδας και τελευταία η ομάδα του Αθηναϊκού χωρίς νίκη με 11 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά την Ελλάδα. Πάμε, είπες για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε ότι αύριο ο Άρης θα παίξει εντός έδρας με την Μπουντούτνοστ για την 15η αγωνιστική. Προέρχεται από εκτός έδρας ήττα 90-74 απέναντι στην Κλουζ, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Τώρα όσον αφορά την βαθμολογία, στόχος των παιχτών του Άρη να μπουν στην πρώτη οκτάδα, καθώς μετά υπάρχουν οι 8 πρώτοι από κάθε όμιλο παίρνουν στους 16. Ένας Άρης ο οποίος μέχρι στιγμής είναι μέσα στην πεντάδα με 6 νίκες, 8 ήττες σε 14 παιχνίδια. Από πάνω του είναι η Ουλμ, η Κλουζ, η Μπούρς και η Γκραν Κανάρια που οδηγεί την κούρσα. Ο Άρης, αν εκμεταλλευτεί την έδρα στα δύο προσεχή παιχνίδια, νομίζω ότι θα κλειδώσει την... Θα είναι πολύ δύσκολο μετά να μείνει εκτός. Και να μεταφερθούμε στην κορυφαία για συλλογική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαβολοβδομάδα back-to-back. Με τις δύο ελληνικές ομάδες να έχουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Ισπανία, έπαιξε κόντρα στην Μπαρτσελόνα και την Μπασκόνια, γνώρισε δύο ήττες. Μάλιστα. Και αν με την Μπαρτσελόνα ήταν ανταγωνιστικός. Ναι, εν αντίθεση με το μάτς της Βιτόρια που είναι κατηφορικό το γήπεδο. Και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 47 πόντους και η άμυνά του απουσίασε και το 33-32 του ημίχρονου έγινε 80-69. Ακριβώς, τον Ολυμπιακό να μην έχει λύσει στο περιφερειακό σου της... Και αν δεν κάνω λάθος, ο Πίτερς ήταν από τα ελάχιστα παιχνίδια που είχε ήταν κακός. Είχε τη σύγκρουση και αποχώρησε και τραυματίας. Ο Λάου έχασε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο και επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα ευστόχησε μόνο σε ένα σουτ και γενικώς δεν πήρε και προσπάθειες για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό πρώτος του σκόρε φέτος στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την πρώην ομάδα του Εργίνα Ταμάν, την Ανατολού ΕΦΕΣ, την οποία νίκησε... Με 83-76 στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της διαβολοβδομάδας. Ενώ μετά επικράτησε στο πιο δύσκολο θεωρητικά, μάτς, θεωρητικά. Επικράτησε με πιο εύκολο τρόπο. 88-63 της Μονακό. Σε ένα μάτς το οποίο οι παίκτες του Παναθηναϊκού και στα δύο μάτς εγκλώβησαν τα μεγάλα αστέρια των αντιπάλων.
Μιλάμε για τον Σέιν Λάρκιν και τον Μάικ Τζέιμς. Και είναι μια νίκη που... σε ενδεχόμενη ισοβαθμία αφήνει το Μονακό πίσω με δύο νίκες... που σταθεροποιεί τον Παναθηναϊκό στην πρώτη εξάδα. Ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση με την Φενέρμπαχτσε. Μια πολύ δύσκολη Ευρωλίγκα φέτος. Φέτος, ναι, που δύο ήττες. Πολύ ανταγωνιστική. Δύο νίκες σε ανεβάζουν, σε βγάζουν στον αφρό. Δύο ήττες στη σειρά σε ρίχνουν στις περιπέτειες. Λοιπόν, αυτή η αγωνιστική είναι η 22η που θα πάμε Πέμπτη και Παρασκευή. Με πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια επίσης. Έχει Ανατολού Εφές Μπαρτσελόνα την Πέμπτη στις 7.30. Στις 8 ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με την Μπασκόνια. Μία ώρα αργότερα η Άλμπα Βερολίνου θα υποδεχθεί την Μπάγερν σε ένα γερμανικό ντέρμπι, εμφύλιος. 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ίσως ένα από τα ματς που έχουν κυκλωθεί. Είναι κομβικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, διότι όπως είπαμε πριν, οι δύο ήττες που προηγήθηκαν τον έχουν αφήσει, δεν τον έχουν αφήσει πίσω, απλά... Έχει χάσει λίγο έδαφος. Έχει χάσει έδαφος και είναι το παιχνίδι που αν το κερδίσει θα πιάσει την Μακάμπι στην έκτη θέση. Η οποία και Μακάμπι έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα στην αποδοσία. Ναι, θα πιάσει τη Μακάμπι στην έκτη θέση, την έχει κερδίσει και στον πρώτο γύρο, άρα θα έχει την ισοβαθμία. Και είναι καλό για τον Ολυμπιακό να έχει και κάποιες ισοβαθμίες, διότι στα τέσσερα παιχνίδια του δεύτερου γύρου που έχουν προηγηθεί, έχει χάσει και τις τέσσερις, δεν έχει τις ισοβαθμίες ο Ολυμπιακός. Έχει δύο ήττες από την Μπασκόνια, δύο ήττες από την Μπαρτσελόνα και γενικώς είναι στις ισοβαθμίες του, δεν είναι, να το πούμε λαϊκά, δεν είναι καλός. Δεν είναι... Και είναι αυτό που λέγαμε στην τελευταία εκπομπή του 23. Με τη Μονακό επίσης, παρότι νίκησε τη Μονακό, δεν έχει ούτε εκεί την ισοβαθμία. Σωστό. Οπότε είναι καλό για τον Ολυμπιακό να πάρει κάποιες ισοβαθμίες, γιατί θα και του... λέγαμε ότι πέρυσι είχε κατορθώσει να κάνει 7 στα 8 με τις ισπανικές ομάδες. Με τις ισπανικές, 7 στα 8 και φέτος έχει το άσχημο 0 στα 6. Λοιπόν, η αγωνιστική θα κλείσει την Πέμπτη. Στο πρόγραμμα της Πέμπτης, ναι, σωστά. Με την αναμέτρηση της Virtus με την Villarban στις 9.30 και μεταφερόμαστε την Παρασκευή με 4 παιχνίδια. Έχουμε στις 8 Ζαλγκίρις εναντίον Φενέρμπαχτσε. 9 η ώρα Μονακό Ρεάλ. Με τον Σάρας Γιασικέβιτσους να επιστρέφει ως αντίπαλος της Ζαλγκίρις. Ακριβώς. 9 και 4 το Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Παρτιζάν. Με τον Παναθηναϊκό σήμερα να ανακοινώνει ένα ακόμα sold out. Σωστό, όπως και για το μάτς με τον Ολυμπιακό, μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες. Σε 2, ναι. Και 9.30 η Βαλένθια θα παίξει κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μετά από τις πρώτες 21 αγωνιστικές. Έχει λοιπόν την Ρεάλ να πηγαίνει τρένο έχοντας γνωρίσει την ήττα μόνο σε 2 παιχνίδια, 19-2 το ρεκόρ της. Και να δούμε τη Ρεάλ τώρα που έχασε για αρκετό διάστημα, θα χάσει μάλλον για αρκετό διάστημα, ο Βάλτερ Ταβάρες και Σέρχιο Ροντρίγκερ με τραυματισμούς. Ναι, και μάλιστα οι τραυματισμοί αυτοί έρχονται σε ένα χρονικό σημείο που το momentum δείχνει ότι δύσκολα χάνει η Δεν Real. Χάνει τώρα η Real, έχει 5 νίκες διαφορά από τη δεύτερη θέση και 8 από την έκτη. Δηλαδή, έχει και να μην, από τώρα και το εφηβικό να κατεβάσει στα... Μια Real η οποία έχει πληθώρα λύσεων. Ναι. Και βλέπεις τώρα, το συζητούσαμε και σε άλλη εκπομπή, βλέπεις τώρα τη Real να έχει 15, ρόστερ 15 για 16 παιχτών. Και στο ένα παιχνίδι ο Κοζέρ Φερρυπίν να είναι εκτός δωδεκάδας και στο επόμενο που είναι μέσα στη δωδεκάδα να μπαίνει και να βάζει 20 πόντους. Αυτό δείχνει και την ετοιμότητα και των παιχτών που μπαίνουν εκτός... Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει ότι πώς λειτουργεί γενικότερα ένας οργανισμός. Αυτό είναι ότι... Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 15-6, στο 14-7 είναι η Βίρτους, Παναθηναϊκός και η Φενέρ έχουν από 13-8. Η Εξάδα κλείνει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να έχει 12-9,
μία παραπάνω νίκη από τον Ολυμπιακό που βρίσκεται στην 7η θέση και γι' αυτό είναι, και Παρτιζάν, γι' αυτό είναι, είναι κομβικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αυτό, να κερδίσει την Μακάμπη. Και διότι... κυρίως να κερδίσει την έδρα του, γιατί και στην έδρα του δεν τα καταφέρνει πολύ καλά φέτος. Ναι, διότι σε περίπτωση ήττας ο Ολυμπιακός θα μείνει δύο νίκες πίσω από την εξάδα. Ναι, μένει στην ιδιωτερότητα, θα και, δούμε και κατά φέτος, πόσο... Και φέτος με την ιδιαιτερότητα του ότι το 7-10 πάει σε play-in, οι θέσεις από 7 ως 10 πάνε σε play-in γύρω για να μπουν στο κυρίως ταμπλό των play-off, οπότε αν θα υπάρχουν πολλά. Θα υπάρχει η κούραση, θα υπάρχει... Αν ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει τη Μακάμπη, τότε θα δυσκολέψει πολύ η είσοδος του, η προσπάθειά του για είσοδο στην εξάδα. Πάντως δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνουν ορισμένοι αυτό, ότι οι general manager, οι οποίοι κάθε χρόνο τέτοια εποχή ψηφίζουν και ποιες ομάδες πάνω κάτω έχουν δει, ναι, κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Μας λένε τα ίδια, Real Barcelona, Mike James, Real Barcelona, Mike James. Ναι, και λένε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός λέει δεν θα βρεθούν, ναι. Πάντα ναι, κοιτάξτε, για τον Ολυμπιακό ειδικά που έχει το προηγούμενο των δύο κολλητών Final Four, και το ότι είναι ουσιαστικά πρόκειται για μια ομάδα με κορμό τριετίας, μη σου πω και τετραετίας, και είναι πιο έτοιμη και πιο δεμένη, το ότι τον αγνοούν δεν πιστεύω ότι... Κάτι έχουν δει παραπάνω από μπορεί, ό,τι βλέπουν. Και μπορεί να το βρουν μπροστά τους. Λοιπόν, από τη 10η θέση και κάτω έχουμε τη Βαλένθια να είναι στο 10-11, στην 11η θέση, 9-12 για Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα, 8-13 για Μπάγερν και Ανατολού Εφές, 7-14 για τη Ζαλγκύρης και στις δύο τελευταίες θέσεις είναι η Άλμπα και η Βιλερμπάν, η οποία έχουν ρεκόρ 4-17. Είναι πολύ πίσω. Είπαμε για τον Άρη στο EuroCup και πάμε να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις. Έχουν να κάνουν με το βόλεϊ. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι Μήλωνας και Παναθηναϊκός στις γυναίκες αγωνίζονται σήμερα στη Γαλλία απέναντι στις ομάδες της ΝΑΝ, άνδρες και γυναίκες. Στα αποτελέσματα που είχαμε για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών, είχαμε Μαρκούπλο Παναθηναϊκός 1-3 σετ, Άρης Ηλυσιακός 3-0, ΑΕΚ Απολλώνιος 3-0, Θύρα Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων 3-0, Ολυμπιακός Λαμία 3-0, και Θέτης Βούλας ΠΑΟΚ 2-3. Η επόμενη αγωνιστική περιλαμβάνει το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ το Σάββατο το απόγευμα στις 5. Στις 6 θα παίξει η Λαμία με την Θέτιδα Βούλας. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Θύρα. Στις 6.30 Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων εναντίον Άρη. Στις 7 ο Απολλώνιος θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Και στις 7.30 ο Ηλυσιακός θα παίξει κόντρα στο Μαρκόπουλο. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Η βαθμολογία η οποία έχει στην πρώτη θέση, μισό λεπτάκι να την δούμε. Μια βαθμολογία λοιπόν που έχει στην πρώτη θέση τον Παναθηναϊκό με 33 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός σε απόσταση αναπνοής με 32, Θύρα 29-28 για ΑΕΚ 17, ΠΑΟΚ Θέτιδα 16 για Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, 14 Ηλυσιακός και Μαρκόπουλο, 13 ο Άρης, 12 ο Απολλώνιος και τελευταία η ομάδα της Λαμίας με 9 βαθμούς. Στους άντρες, σε 10η αγωνιστική είχαμε το Σαββατοκύριακο, Ολυμπιακός πήγα στους Πολύχνης 3-1, Φίνικα Σύρου, Άθλος Ορεστιάδας 1-3, σημαντικό διπλό για την ομάδα της Ορεστιάδας. Έχασε η πατρίδα μου, Σύρος, μητέρα. Ακριβώς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Με όλα τα σέτ να είναι γεμάτα, Καλαμάτα και Κηφισιά εχθές 1-3. Με την βαθμολογία να έχει τον Ολυμπιακό να έχει 27 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός 26, 16 για τον ΠΑΟΚ, 15 ο Μήλωνας, 11 ο Άθλος Ορεστιάδας, 10 ο Πήγασος, 8 Καλαμάτα και Κηφισιά, αλλά και ο Φίνικας ο οποίος είναι στην τελευταία θέση. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 12η, η οποία περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις. 12η αγωνιστική, θα σας πω ευθύς αμέσως. Έχουμε και λέμε Καλαμάτα έχει ρεπό αυτήν την αγωνιστική.
Άφλος Ορεστιάδος Ολυμπιακός στις 4.30 την Παρασκευή θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Κηφισιά Φίνικα Σύρου την Παρασκευή στις 7. Συγγνώμη, Σάββατο είναι αυτά τα παιχνίδια. Ζιρίνιο και Ορεστιάδα στις 8 την Κυριακή ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Μίλωνα. Την Δευτέρα θα κλείσει αγωνιστική με την αναμέτρηση του Πήγας Πολύχνης με τον Παναθηναϊκό στις 5 το απόγευμα. Ένα μάτι το οποίο θα μεταδώσει και η R3. Να πούμε ότι εχθές έγινε και μια παρουσίαση, μάλλον η καθιερωμένη ετήσια βράβευση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκεί όπου τιμήθηκαν οι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλια σε διοργανώσεις ευρωπαϊκών, παγκοσμίων, αλλά και κάποιες άλλες, όπως είναι η Ολυμπιάδα Νέων. 72 αθλητές και αθλήτριες. Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κύριος Σπύρος Καπράλος, αλλά και ο Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός αθλητισμού. Μάλιστα, βραβεύτηκαν όλα τα μεγάλα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι ο Μίλτος Ντόγλου, όπως είναι η Άννα Κορακάκη, ο Πετρούνιας, ο οποίος πήρε μαζί με τη σύζυγό του, τη Βάσο Μιλούση, για όχι μόνο ένα βραβείο, όχι μόνο για την προσφορά τους, αλλά και για το ήθος τους που δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά, ξεχωριστή ήταν η βράβευση και για τον Καλίνικο Κρεάνκα, τον αθλητή του Πικ Πονγκ, ο οποίος στα 50 του χρόνια, μετά το τέλος της πολυετής καριέρας του, αποφάσισε να κάνει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα τα καταφέρνει σε μέγιστο βαθμό. Και νομίζω ότι σιγά σιγά βλέπουμε, γιατί είμαστε και σε μια Ολυμπιακή χρονιά, το καλοκαίρι υπάρχει η Ολυμπιάδα στο Παρίσι. Μάλιστα διάβαζα σε σχετικό ρεπορτάζ ότι υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το νερό στην γαλλική πρωτεύουσα, στο Σικουάνα, εκεί πέρα που θα γινόταν και ένα από τα αγωνίσματα. Λέγανε μάλιστα πληροφορίες για την ανοιχτή θάλασσα το αγώνισμα της κολύμβησης. Κάτι το οποίο βέβαια φέρνει σε δύσκολη θέση τους διοργανωτές, από τη στιγμή που έχει βγει, να πω τη λαϊκή έκφραση, βρώμικο το νερό στο Παρίσι. Τι μου θυμίζει. Τα μέρη μας στη Θεσσαλονίκη. Τι μου θυμίζει. Και μάλιστα, όπως είπε η δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, η Άννη Νταλγκό, θα γίνει προσπάθειες να καθαριστεί μέχρι για την έναρξη της διοργάνωσης. Αλλιώς θα το κάνουμε σε πισίνα. Να πούμε ότι το πόλο των γυναικών, είπαμε, κατέκτησε την τρίτη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Αϊτχόφεν. Πολύ σημαντική επιτυχία. Και μάλιστα κέρδισε απευθείας την πρόκληση για την Ολυμπιάδα. Ναι. Με τον γκολ της Νικόλ Ελευθεριάδου. Ακριβώς. Θυμάσαι, είδες και τι ντόρος έγινε με κάποια site που παρουσίαζαν μια αθλήτρια με συμμετοχές σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με μεγάλες επιτυχίες και την παρουσίαζαν στα site που έβαλε το κρίσιμο γκολ και έστειλε και έδωσε το χάλκινο μετάλλι. Για την συμπεριφορά. Και την παρουσίασαν ως την κοπέλα του Σάσα Βεζένκοφ, δηλαδή. Έτσι υποβιβάζει την ίδια την αθλήτρια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Δηλαδή να είναι στη σκιά ενός παίκτη, ναι, ο οποίος. Δεν είναι θέμα σκιάς, είναι ότι τα site, ειδικά τα site, να βρούμε κάτι εργαλιστικό. Ναι, εργαλιστικό και πιασάρικο και ιντρικαδόρικο, ναι, κτλ. Και να πουλήσουμε την δούλευση, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ΑΕΚ, εγώ είμαι Άρης και με τον τίτλο που θα βάλω θα πουλήσω εκδούλευση και θα πουλήσω Ολυμπιακοφροσύνη, Παναθηναϊκοφροσύνη, ΑΕΚοφροσύνη και ΠΑΟΚοφροσύνη. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ρίχνουν ένα πιασάρικο τίτλο στο κείμενό τους, περιμένει ο αναγνώστης να διαβάσει. Να δει μέσα σημεία και τέρατα. Σημεία, ναι, και τέρατα, και ξαφνικά δεν δείχνει απολύτως τίποτα. Ναι. Ενώ να πούμε μια... Είναι άσχημο αυτό, γιατί μπαίνουν σε διάφορους λογαριασμούς μέσω κοινωνικής δικτύωσης των λόγω αθλητών, αθλητριών ή ακόμα και εκτός αθλητισμού, ανθρώπων από τη show business, όπως έχουμε δει τελευταία το
στο ειδήλιο του Φώτη Ιωαννίδη του Παναθηναϊκού με γνωστό πρόσωπο από τη Showbiz. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα αιτίες κακού, ότι να γιατί είναι ντεφορμέ ο διευθυντικός Παναθηναϊκού. Λες και πρέπει να είναι ο αθλητής, πρέπει να είναι μέσα σε μια γυάλα και να είναι στο μοναστήρι μέσα και να κάνει καλοκαιρική ζωή. Ή δείτε τη φωτογραφία της κοπέλας του Ζάσα Βεζένκοφ. Ναι. Ή αντίστοιχα του Λούκας Βιλντόζα ή του Κριστιάνο Ρονάλντο κτλ. Δεν ξέρω. Μας ενδιαφέρει. Ναι. Ας το δεχτούν ή να τα βάλουν στη σωστή σειρά και να πούν η πρωταθλήτρια Ευρώπης Νικόλε Ελευθεριάδου είναι το αμόρε του Σάσα Βεζένκοφ. Και όχι σε εισαγωγικά το σκυλάκι του Σάσα Βεζένκοφ. Αυτό έτσι όπως το παρουσιάζει. Γιατί έχουν προσωπικότητα και οι δύο. Φυσικά και είναι αυτό το θέμα της εκδούλευσης. Και το θυμάμαι τώρα μια και το. Ενώ να πούμε ότι η εθνική ομάδα ανδρών του Πόλο. Αγωνίζεται τώρα με το Μαυροβούνιο. Εξασφάλισε την πέμπτη θέση. Προηγείται με 15-10 του Μαυροβουνίου στα 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Οπότε... Και έτσι έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες φορές. Και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε Ολυμπιακό τουρνουά. Είναι το Μαυροβούνιο είναι πάντα μέσα στις δυνατές ομάδες. Και να σου πω αυτό που έλεγα πριν το θέμα της εκδούλευσης, πριν χρόνια, στο Ευρωμπάσκετ του 2009. Που η εθνική μας είχε χάσει στον ημιτελικό με 82-64 από την Ισπανία και προκρίθηκαν οι Ισπανοί στο τελικό. Ήταν τη χρονιά του τελευταίου μεταλλίου της εθνικής, με τη νίκη στον μικρό τελικό επί της Σλοβενίας με τους 23 πόντους του Σοφοκλής Σκορτσιανή. Τέλος πάντων. Και εφημερίδα την επόμενη μέρα, εφημερίδα Ολυμπιακής Απόχρωσης, επειδή την ίδια μέρα με το ημιτελικό της εθνικής ομάδας έπεσε η Σερβία με τη Σλοβενία στον άλλο ημιτελικό. Και στον Ολυμπιακό ήταν ο Τεόντοσιτς, ο Μίλος Τεόντοσιτς. Ναι. Και είχε κάνει φοβερό παιχνίδι στον ημιτελικό ο Τεόντοσιτς και βάλει 32 πόντους και είχε οδηγήσει τη Σερβία στον τελικό της διοργάνωσης. Και βγαίνει την επόμενη μέρα η εφημερίδα Ολυμπιακών Αποχρώσεων και έλεγε Σούπερ Τεόντοσιτς, πρόσεξε άδειζα, Σούπερ Τεόντοσιτς, με 32 πόντους του Σούπερ Στάρ του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, η Σερβία επικράτησε τη Σλοβενία και προκρίθηκε στον τελικό, και πρόσεξε εδώ το κορυφαίο, στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία στον άλλο ημιτελικό νίκησε με 82-64 την Ελλάδα. Ένα χτυπηματάκι, έτσι, για το δούμε. Νίκησε 82-64 την Ελλάδα, λες και μίλαγε. Αυτό το κάνουν συχνά όλες οι, ας το πούμε, οπαδικές εφημερίδες. Είναι κορυφαίο, δηλαδή το θυμάμαι τώρα, έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε και το θυμάμαι ακόμα, Χρήστο, και τρελαίνομαι. Και συνεχίζουν να το κάνουν. Ναι, πολλές. Ναι, ότι μπορεί τώρα ο. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, τις προάλλες εντελώς τυχαία είχε πέσει το μάτι μου σε. Μπορεί εφημερίδα. Μπορεί για παράδειγμα τώρα, τι να σου πω, μπορεί τώρα για να μην το προσωπικό. Είχαμε ευρωπαϊκό αγώνα και μπορεί έλεγε να παίξει η Σλοβενία-Ελλάδα και να βάλει γκολ τώρα ο Σπόρα, ξέρω εγώ, και να κερδίσει η Σλοβενία την εθνική μας ομάδα. Και αν υπήρχε, γιατί λέω δεν υπάρχει εφημερίδα παραδοσιακής απόχρωσης, και να γράψει τώρα ότι γίγαντας ο Σπόρα καθάρισε την εθνική Ελλάδα. Ο εξολοθρευτής Σπόρα καθάρισε την Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Είναι φοβερό. Και όμως τότε και είχε γίνει αυτό το. Και κάτω-κάτω χτυπήματα. Θα το βρω το πρωτοσέλιδο και θα σου στείλω για να. Γιατί κάπου και το θα βρει πρόσφατα. Αυτά μου αρέσουν, ξέρεις ποια είναι. Κάτω-κάτω χτυπήματα σε τέτοιου είδους εφημερίδες. Η γνωστή τραγουδίστρια Τάδε δηλώνει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, ΠΑΟΚ και Ηρακλής. Γιουβέντους, Ρεάλ Σοσιεδάδ. Με δήλωση σε εισαγωγικά. Λατρεύω το θρύλο, την ένωση, το τριφύλι, μπλα 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 μπλα. Και έχω μεγάλη επιτυχία. Οι ηθοποιοί να δίνουν το δικό τους στίγμα ότι μεγάλωσα στα σανίδια του θεάτρου διαβάζοντας το βιβλίο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Και λέω τώρα, με ενδιαφέρουνε. Και σκέσε, πώς έλεγε ο Αλέφαντος, και σκέσε. Καλά, συγχωρεμένος έλεγε και άλλα. Ναι. Οπότε έβλεπε ποδοσφαιριστή με τατουάζ. Γι' αυτό δεν μπορεί να παίξει ο εν λόγω ποδοσφαιριστή, γιατί τον τραβάνε οι ζωγραφιές κτλ. Ναι, και σκέσε Χαριστέας που έλεγε κτλ. Λοιπόν,
Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, με πολλές ομάδες να προσπαθούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις, κατά πόσο το επιτρέπει η δεδομένη χρονική περίοδος. Το ξέρουμε όλοι καλά, δεν βρίσκονται ποδοσφαιριστές οι επαναμονωμαζόμενοι λαβράκια. Οι μεσίες. Μεσούς στη σεζόν. Οι καλές κινήσεις γίνονται πάντα το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, κάτι μπορεί να τσιμπήσεις για την ομάδα που σε ενδιαφέρει. Κυρίως τώρα είναι, το θέμα είναι να, για όποιες ομάδες έχουν προβλήματα αριθμητικά με παίχτες τραυματίες, να βρουν τρόπους για να καλύψουν το ποσοτικό πρόβλημα. Ακριβώς. Τώρα, αν θα αποδειχθεί στην πορεία και ποιοτικό και ποιοτική προσθήκη. Αυτό θυμάμαι μου το έλεγε τις προάλλες ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έλεγε σε τι ερώτηση συναδέλφου πώς θα κινηθεί η ομάδα τις μεταγραφές το Γενάρη. Λέει, κοιτάξτε, εγώ θέλω, αν μου ζητάτε λέει τη γνώμη μου, 8 παίκτες. Μπορώ να βρω 8 παίκτες? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορώ να βρω 4, αλλά και πάλι θα πρέπει να καλύπτουν τα θέλω μου. Mm. Οπότε λέει, πάντα έχουμε θέμα το Γενάρη, οπότε είναι η μεταγραφή περίοδος. Είναι, είναι δύσκολη. Εκτός και αν έχεις πορτοφόλι για να μπορέσεις να... Αλλά και πάλι δεν θα πει εύκολα το ναι ο άλλος για να έρθει. Όσο χοντρό το πορτοφόλι και να διαθέτεις. Όταν είναι κάτι μεσούς στη σεζόν, έχεις πάντα πρόβλημα για να το προσεγγίσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 7. Από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν εδώ στο στούντιο του NSTV, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο εβδομάδας και φυσικά υγεία πάνω απ' όλα και ραντεβού στα γήπεδα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.